κύριος Πατούλης. Άρα τρία μηνύματα είναι, κύριε Πατούλη. Πάρτε και τρεις κλήσεις, διαφορετική χρέωση. Για σας. Εξυπακούεται. Και όχι μόνο. Ο κύριος Πατούλης με την Κιβωτό, ποια είναι η σχέση την οποία έχει αναπτύξει πλέον? Λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, επισκεφθήκαμε μετά από πρόσκληση του πατέρα Αντώνιου, που όπως είπε και ο κύριος Λιάγκας, κάπου ακούσαμε, κάπου είχαμε δει, κάτι είχαμε καταλάβει. Και αυτό το οποίο μπορεί κανείς να δει, δεν μπορεί να το περιγράψει. Στην προσπάθεια όμως να το κάνω αυτό, κύριε Χαρίτο, θα σας πω ότι είδα μια οργανωμένη κοινωνία του παιδιού, όπου δεν έχει τίποτα να ζηλέψει το ευπαθές παιδί, το παιδί που θα πρέπει να, να βοηθηθεί σημειωτέων, βοηθώντας τη μητέρα και διατηρώντας τη μητέρα, όπου υπάρχει προφανώς, για να μπορέσει να μην χαλάσει αυτή η σχέση, προσπαθώντας να βρει δουλειά στη μητέρα, να δει απασχόληση στη μητέρα, αλλά και συγχρόνως αναλαμβάνοντας αρκετές ώρες ή κάποιες ώρες το παιδί για να το στηρίξει, ώστε η μητέρα να δουλέψει στην εκπαίδευσή του, στο φαγητό του, στο φροντιστήριό του, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βρει τη ζωή. Θα έλεγα, είδα απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο γίνεται από εθελοντές υψηλής ποιότητος, το οποίο σύστημα αυτό βοηθάει προφανώς το παιδί ανάλογα την τάξη, αν είναι γυμνάσιο, αν είναι δημοτικό, εάν κάνει ξένη γλώσσα, εάν θέλει κάποια βοήθεια, αν έχει προβλήματα προσαρμογής, εάν έχει θέματα ψυχολογικά, εάν έχει όλα τακτοποιημένα, σαν να ήθελε κανείς να τα πλάσει με τον καλύτερο δυνατό και νοικοκυρεμένο τρόπο. Περιττό να σας πω ότι ο πατέρας Αντώνιος αλλά και η πρεσβυτέρα, κυρίως αυτά που μου έδειξε τουλάχιστον ο πατέρας Αντώνιος, είναι σαν να τα ζει ο ίδιος. Σαν να είναι ένα τεράστιο σπίτι με τα δικά του παιδιά, και η απίστευτη εικόνα είναι ότι όλα τα παιδιά μόλις βλέπουν κάποια στιγμή να ξεπροβάλλει σε κάποιο εκπαιδευτικό σημείο ή όταν τρώνε, ο πατέρας Αντώνιος πηγαίνουν όλα να τα αγκαλιάσουν, να τον αγκαλιάσουν σαν πατέρα τους, προφανώς. Αυτή η εμπιστοσύνη, η οποία είναι η αυθόρμητη παιδική εμπιστοσύνη, σου δίνει και τη δική σου εμπιστοσύνη. Ένα σχόλιο θέλω από εσάς, πρωτού πάμε στο Βόλο και την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Στους καιρούς που ζούμε, στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην κοινωνία της χώρας μας και στις ανάγκες που η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει λόγω προσφυγικού, μεταναστευτικού, αλλά και ιδιαίτερων κοινωνικών συνθήκων, ακόμα και εντός των ελληνικών οικογενειών. Πόσο σημαντικές είναι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να ξεκινούν 20 χρόνια πριν, το 1998, αλλά σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η ιδιωτική, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, πρωτοβουλία? Εγώ θα λέγανε τεράστιες αξίες. Δηλαδή θα μπορούσα να φανταστώ όλα αυτά τα παιδιά, όλες αυτές οι οικογένειες που δυστυχώς το κράτος σήμερα, το κράτος, και δεν αναφέρομαι πολιτικά, αναφέρομαι γενικά στο ουδέτερο κράτος, δεν έχει τη δύναμη να κάνει το προνοιακό κράτος, το ουσιαστικό κράτος, να στηρίξει κάποιες οικογένειες που έχουν την ανάγκη μέσα από την κρίση της χώρας μας. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι δομές, αυτοί οι εμπνευσμένοι άνθρωποι, αυτοί οι οραματικοί άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι αποκτούν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων για να βοηθήσουν τα παιδιά, δεν θα μπορούσα ίσως να φανταστώ πού θα πηγαίναν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή το έργο είναι θεάρεστο. Και ακούγοντας λίγο πριν τον συμπολίτη μου, γιατί η ΟΗΤ και όχι μόνο βρίσκεται στο Μαρούσι, είπε βέβαια και για το δρόμο της Αθήνας που θα συμβάλλει, θα έλεγα όμως ότι έχει ο Θεός πραγματικά βοηθάει στο ότι τελικά είναι μεγάλος αυτός ο Θεός, γιατί βοηθάει στην Αθηνά και Χειρακίνη κάποιους ανθρώπους που έχουν εμπνευστεί και δίνουν τη δύναμή τους σε αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, κύριε Πατούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Είναι δυστυχώς και λυπάμαι, γιατί έχετε μια πολύ όμορφη παρέα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την